αυτήν την δολοφονία, την πέμπτη γυναικοκτονία στην Ελλάδα για το 2024, ρεκόρ, σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης με τρόπο απαράδεκτο σε δύο συνεντεύξεις του. Στην πρώτη λέγοντας ότι έχουμε περισσότερες καταγγελίες γιατί τελικά οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Αισθάνονται ασφάλεια, λέει, να καταγγείλουν και νιώθουν ότι μπορούν να εμπιστεύονται τις αρχές. Για φαντάσου τι ορουελική προσέγγιση των πραγμάτων. Και στη δεύτερη του συνέντευξη, σε οικείο και προστατευμένο περιβάλλον την περασμένη Πέμπτη, είπε ότι ήταν γεγονός αφύπνισης. Ότι ξυπνήσατε δηλαδή από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Και αφού ξυπνήσατε, τι κάνατε? Έρχεται ο κύριος Βαρτζόπουλος και λέει ανέσχυντα δημόσια ότι θα το διαβάσω, διότι πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά τι είπε ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο ψυχίατρος υφυπουργός υγείας. Σε όλη την πανίδα, το σε κάθε μορφή εμβίου όντως το αρσενικό είναι πιο επιθετικό, γιατί στη φύση είναι αυτό που κυνηγάει την τροφή και αναλαμβάνει την επιθετική διεκδίκηση. Το θηλυκό είναι για άλλες δουλειές, για ανατίκτη. Είτε γίνεται στη φύση, μου σχολιάζεται κιόλας ότι γι' αυτό το είπε. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Είτε γίνεται στην αγέλη, είτε γίνεται στη διαδική μορφή που έχουμε στο Homo sapiens. Γνωρίζετε. Είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι επιθετικό. Κατά συνέπεια, η γυναικοκτονία έχει μία βιολογική βάση. Όταν κάποιος είναι επιθετικός επειδή είναι γεννημένος επιθετικός και επειδή ο τρόπος με τον οποίο έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια ενισχύει αυτή την επιθετικότητα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι, όταν διαπιστώσουμε σε πρώιμη φάση μια τέτοια επιθετικότητα, αυτή την επιθετικότητα να τη βάλουμε μέσα σε κοινωνικά κανάλια. Και μετά μας λέει πού να διοχετεύσουμε την επιθετικότητα, να επιτίθεσαι, λέει, να μην σκοτώνεις ή να μην επιτίθεσαι για να κλέψεις. Παρακαλώ. Μου είπατε να έχω μια ανοχή, έχετε φτάσει στο διπλάσιο χρόνο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συνήθως η ανοχή στην παρέμβαση είναι μέχρι του 15 λεπτού. Εάν υπάρχει πρόβλημα και θέλετε να με διακόψετε για τις γυναικοκτονίες, παρακαλώ θεωρήστε ότι είναι η ομιλία μου. Αυτά να τα πείτε για αλλού, κύριε Πρόεδρε. Σας λέω κάτι πολύ απλό. Παρακαλώ, θεωρήστε ότι είναι η ομιλία μου, μην με διακόψετε, ομιλία παρακαλώ. Σας, ωραία. Είναι η ομιλία. Εντάξει, σας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι εξυπηρετείτε και τον κύριο Μητσοτάκη για να έχω λιγότερο χρόνο να του απαντήσω. Μιλήστε ελεύθερα τώρα. Έχετε την ομιλία σας. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Θέλετε να με φημώσετε. Θα ολοκληρώσω σε ένα λεπτό και θα το θεωρήσετε παρέμβαση. Θέλετε να εξυπηρετήσετε την κυβέρνηση. Λυπάμαι για αυτό. Έχω ως πρώην πρόεδρος της Βουλής ούτως ή άλλως το δικαίωμα να μιλάω για 12 λεπτά παίρνοντας το λόγο. Έχει αποφασίσει γι' αυτό η διάσκεψη, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχει αποφασίσει. Έχει αποφασίσει. Απόλυτα ότι έχετε τρεις παρεμβάσεις, μία των 5 λεπτών, μία των 3 λεπτών και μία την ομιλία όλοι οι πρόεδροι. Μου είπατε ανοχή, έχει φτάσει στα 10 λεπτά. Καλώς. Έπρεπε να σας το υπενθυμίσω. Καλώς. Μου λέτε ότι θα κάνετε την ομιλία σας, τώρα μου λέτε θα κάνετε ένα λεπτό. Αποφασίστε ό,τι θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ καλώ την κοινοβουλευτική σας ομάδα να αξιολογήσει αυτό που κάνετε. Ναι, θα πάρω 2 λεπτά και θα ολοκληρώσω. Να αξιολογήσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αυτό που κάνατε μόλις τώρα την ώρα που μιλάω για τις γυναικοκτονίες. Σας ευχαριστώ. Εμένα δεν με έχει ούτε χτυπήσει στην πλάτη ο Πρωθυπουργός σε εμπορικό κέντρο και σε έκθεση, ούτε με έχει προσκαλέσει για καφέ. Και ούτε θα επιτρέψω ποτέ να γίνει. Καλώ τον κύριο Πρωθυπουργό, λοιπόν, να ανακαλέσει και να δράσει άμεσα για αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Καλώ τον κύριο Πρωθυπουργό να αποπέμψει βεβαίως, όχι μόνο τον κύριο Βαρτζόπουλο, αλλά και κάθε κυβερνητικό πρόσωπο που εκφράζεται με τρόπο σεξιστικό, που δικαιολογεί την έμφυλη βία και την γυναικοκτονία. Καλώ τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είπε, τον κύριο Υπουργό,
ο οποίος είπε ότι ήταν επιστημονική η άποψη που εξέφρασε ο κύριος Βαρτζόπουλος, να ανακαλέσει αυτή του τη δήλωση και να αναλάβει δράση άμεσα σε σχέση με τις γυναικοκτονίες, με ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος. Σας καλώ όλους να αφίσταστε από σεξιστική συμπεριφορά, από υποτιμητική συμπεριφορά, από δικαιολόγηση της βίας κατά των γυναικών, από διακριτική μεταχείριση δυσμενή προς τις γυναίκες, από bullying και κακοποιητικό λόγο, που όλα αυτά ενθαρρύνουν τη βία στην κοινωνία.